Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Κόντρες ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία για την απόφαση του Eurogroup. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για θετικά αποτελέσματα που έφεραν την χαλάρωση του χρέους, ενώ η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται πως δεσμεύεται η χώρα με μνημόνια για πολλά χρόνια ακόμη. Καλά τώρα στην υγεία του εντοπίστηκε χθες βράδυ ο 55χρονος Αιγιώτης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από το απόγευμα της Κυριακής, οπότε είχε φύγει από το σπίτι του στα Σελιανίτικα για να πάει στο γήπεδο και από τότε δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Ο 55χρονος είχε φτάσει οδηγώντας μέχρι την Καλαμάτα και εκεί αισθάνθηκε κάποια διαθεσία, οπότε και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Το μεσημέρι τώρα η πορεία για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο παράρτημα του Πανεπιστημίου. Συγκλονιστικά τώρα τα στοιχεία της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse δείχνουν ότι κάθε νοικοκυριό στην Ελλάδα έχασε το 41% του εισοδήματός του τα τελευταία χρόνια και η ελληνική οικονομία επέστρεψε στα επίπεδα του 2003. Καμπανάκι κινδύνου για τις οικονομικές επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη διακίνηση προϊόντων μαϊμού χτυπά το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη των εορταστικών αγορών. Στην υψηλή τώρα τοξικότητα του ύπατος που έχουν εμφανίσει άλλοι 4 ασθενείς στο νοσοκομείο Ζακύνθου, εστιάζουν οι ειδικοί του και ελπνό, προσπαθώντας να βρουν τις απαντήσεις για το τι συνέβη στα χειρουργεία του νοσηλευτικού ιδρύματος την περασμένη εβδομάδα. Ίσως αυτή να είναι και η αιτία που κατέληξε η άτυχη 41χρονη. Πανεργατική απεργία την Πέμπτη, 2 συγκεντρώσεις στην Πάτρα. Αύριο απεργούν οι δημοσιογράφοι. Και εδώ κυρίες και κύριοι το σύντομο δελτίο ειδήσεων ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι στο Patras TV. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Κάθε στιγμή και ένας προορισμός με τη Celestial Cruises. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες απολαύστε πολλούς προορισμούς με τη Celestial Cruises. Celestial Cruises. Κλείστε θέση τώρα στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για την Νότια και Δυτική Ελλάδα, Cruise Center, Γιώργος Τελώνης. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια, μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρη στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις. Προς όλα τα περιπολικά της Διβίκο, συμβάν Y3 στην οδό Μεζόνος. Σπεύσατε αμέσως. Over. Ελήφθη από Α3, σπεύδουμε αμέσως. Αυτά τα συστήματα ασφαλείας κάποτε τα βλέπατε μόνο στο σινεμά. Καιρός να τα δείτε και στην καθημερινή σας ζωή. Διβίκο Security. Η προστασία σας δεν μπορεί να παραμένει ούτε λεπτό ακάλυπτη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας που αφορούν τους ανθρώπους και την επιχείρησή σας. Διβίκο Security. Ηλεκτρονικά συστήματα, τηλεχειρισμός από απόσταση, συστήματα φύλαξης, εξειδικευμένες εφαρμογές. Divico Security. Ασφάλεια νέας εποχής. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εδώ και 35 χρόνια στην υπηρεσία του πελάτη.
Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο συνεργείου αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφή Αντωνέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610 524 447. Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό.